Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη χρειάζονται απαραίτητα ανθρώπινο δυναμικό με όραμα, ενέργεια και διάθεση για δουλειά. Στα πλαίσια αυτά, τόσο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όσο και στο νέο πρόγραμμα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους νεοεισερχόμενους στη γεωργία. Το ζητούμενο είναι ο νεοεισερχόμενος στη γεωργία να καταρτιστεί κατάλληλα και να του δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες στο πώς μπορεί από την αρχή να δημιουργήσει μια μονάδα βιώσιμη με τα λιγότερα προβλήματα. Η κατάρτιση των νέων γεωργών είναι ένα πρόγραμμα που συντονίζεται από τον κλάδο γεωργικών εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. Κυρία Δαμίδη, όταν μιλάμε για το πρόγραμμα Νέο Εισερχόμενο στη Γεωργία ή αλλιώς το πρόγραμμα κατάρτισης των νέων γεωργών, τι ακριβώς εννοούμε? Με το πρόγραμμα κατάρτισης νέων γεωργών και των νεοεισερχομένων εννοούμε ουσιαστικά τα μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του 7-13 που αφορούσαν την ένταξη νέων γεωργών στο επάγγελμα της γεωργίας. Αυτό το μέτρο του προγράμματος 7-13 ήδη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, η δεύτερη προκήρυξή του, και σύντομα θα αρχίσουμε τις εκπαιδεύσεις σε 180 περίπου άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι σε αυτό το μέτρο. Στόχος του μέτρου είναι κυρίως η κατάρτιση αυτών των ατόμων προτού μπουν στη γεωργία, ώστε να έχουν τα κατάλληλα εφόδια να δραστηριοποιηθούν και να επιτύχουν σε μια μελλοντική τους επένδυση στη γεωργία. Θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις, δηλαδή πώς είναι η διάρκεια του προγράμματος, ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν και πώς γίνεται η επιλογή? Η διάρκεια του προγράμματος αρχικά όταν σχεδιάστηκε ήταν 250 ώρες και περιλάμβανε πρακτική άσκηση, θεωρητικά μαθήματα και παρουσιάσεις από το Τμήμα Γεωργίας. Πρόσφατα, μετά από μια μικρή έρευνα που κάναμε με ένα αντικειμενικό αντιπροσωπευτικό δείγμα από τους νέους γεωργούς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις 250 ώρες, φάνηκε ότι έπρεπε να μειώσουμε τις ώρες και να γίνει πιο στοχευμένο σε θεματικές ενόητες. Οπότε ήρθαμε και μειώσαμε τις ώρες σε 150 ώρες, τις καταρτήσαμε στις διάφορες θεματικές ενότητες, δηλαδή αν κάποιος είναι φυτικής παραγωγής θα παρακολουθήσει περισσότερο μαθήματα φυτικής παραγωγής, αν κάποιος είναι ζωικής παραγωγής και θα κάνει επενδύσεις στη χτινοτροφία θα παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα στον χτινοτροφικό τομέα. Και η διάρκεια του προγράμματος αυτού είναι σχεδιασμένο για 150 ώρες, που θα περιλαμβάνει και ένα βασικό κορμό γενικό των 50 ώρων και άλλες 100 ώρες πιο εξειδικευμένες, που θα περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε μονάδες και field trips και άλλες δραστηριότητες. Κυρία Δαμίδη, ποιες θεματικές ενότητες καλύπτονται και πώς έχουν αυτές επιλεγεί? Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται, να ξεκινήσω από το τελευταίο, καλύπτονται με βάση το τι δήλωσαν σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τους οι γεωργοί. Δηλαδή, έχουμε θεματικές ενότητες που αφορούν μελισσοκομεία, έχουμε θεματικές ενότητες που αφορούν εγωπροβατοτροφία και γενικότερα χτινοτροφία, και έχουμε και θεματικές ενότητες που αφορούν φυτική παραγωγή, ξεκινώντας δηλαδή από βιολογικά, από αρωματικά, από δεντρώδεις καλλιέργειες, λαχανοκομικά, θερμοκηπιακές καλλιέργειες κ.ο.κ. Συνεπώς, το πρόγραμμα μας για αυτή την περίοδο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε νέου γεωργού που θα δραστηριοποιηθεί στη γεωργία. Πέραν τούτου, οι θεματικές ενότητες έχουν επιλεγεί και με βάση την έρευνα που ανέφερα και πιο πριν, η οποία έρευνα ουσιαστικά μελέτησε στο ποια μαθήματα βρήκαν ενδιαφέρον οι γεωργοί της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ποια ήθελαν να τα ενισχύσουμε περισσότερο και ποια ουσιαστικά δεν τους ενδιέφεραν ή θα ήθελαν να μειωθούν οι ώρες. Οπότε η επιλογή των θεματικών των μαθημάτων ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο είναι ένα κράμα τόσο των επιλογών των γεωργών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ενδιαφέροντά τους. Κύριε Δαμίδη, σχετικά με την έρευνα που μόλις έχετε αναφέρει για την υλοποίηση παλαιότερων προγραμμάτων, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και αν τα έχετε υιοθετήσει και πώς τα έχετε υιοθετήσει στο πρόγραμμα αυτό που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα? Αυτή η έρευνα είχε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν σε ό,τι αφορά τους νέους γεωργούς, δηλαδή αυτούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και παρακολούθησαν τα μαθήματα τη σειρά των 250 ώρων. Και το άλλο σκέλος ήταν από πλευράς των εκπαιδευτών, για να δούμε και οι ίδιοι εκπαιδευτές πώς αντιλαμβάνονταν ότι το πρόγραμμα προχωρούσε και κυλούσε ομαλά. Σε ό,τι αφορά τους γεωργούς, εκείνο που φάνηκε καθαρά ήταν ότι ήθελαν να μειωθεί η διάρκεια του προγράμματος. Οι 250 ώρες ήταν κάπως κουραστικές και να είναι πιο στοχοθετημένο και πιο στοχευμένο στις δικές τους επενδύσεις και στα δικά τους ενδιαφέροντα. Άρα έγινε ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής και αναλόγως του τομέα της καλλιέργειας και των καλλιεργειών που τους ενδιέφεραν. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτές, ουσιαστικά τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Δηλαδή, ότι ήθελαν ουσιαστικά να γίνει ένας διαχωρισμός, ώστε και η ίδια η παραγωγή να δείχνουν πιο πολύ ενδιαφέρον
στα μαθήματα και στις επενδύσεις που θα κάνουν παρά σε οποιαδήποτε άλλα κοινά μαθήματα. Οπότε έγινε αυτός ο σαφής διαχωρισμός. Πέραν του φάνηκε ότι το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν πολύ ενδιαφέρον για όλους, διότι πέραν των γνώσεων ευρύτερα και της κατάρτισης των ατόμων σε επιμέρους θέματα, μπορούν άμεσα να πληροφορούνται για θέματα γεωργίας, αλλά ταυτόχρονα και να τηρούν και κάποιο αρχαιακό υλικό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους. Οπότε θεωρούμε ότι αυτά τα δύο ήταν τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας μας. Τα οποία υιοθετήσατε και στο πρόγραμμα αυτό. Ναι, σαφώς. Δηλαδή, στο νέο πρόγραμμα πλέον μειώσαμε τις ώρες κατάκτησης, χωρίσαμε τις θεματικές αναλόγως των επενδύσεων, όπως είπα και πριν, και των ενδιαφερόντων των παραγωγών σε φοιτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, και εντάξαμε και ενισχύσαμε το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο προβλέπεται να το υλοποιήσουμε μέσω e-learning. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τα κυπριακά δεδομένα. Δηλαδή, ο ίδιος ο παραγωγός, αν και εφόσον έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με διαδίκτυο, θα μπορεί από μόνος του να παρακολουθήσει το μάθημα και να λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης για τη συγκεκριμένη θεματική. Ενώ άλλοι, οι οποίοι δυσκολεύονται ή δεν έχουν πρόσβαση, θα τους καλέσουμε εμείς σε συγκεκριμένα κέντρα για να τους γίνει εκπαίδευση από μέρος του Τμήματος Γεωργίας. Ποιο θεωρείτε εσείς ως το πιο καινοτόμο μάθημα και πώς μπορεί κάποιος που δεν συμμετέχει στα μαθήματα να υποφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό? Σε ό,τι αφορά το πιο καινοτόμο μάθημα, είναι αυτό που ανέφερα πριν την εισαγωγή του e-learning, δηλαδή της διαδικτυακής μάθησης πλέον σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των νεογεωργών, χωρίς φυσικά να απομονώνουμε την σημασία και να μην δίνουμε σημασία στην πρακτική εξάσκηση που και αυτή είναι σημαντική. Άρα είναι δύο οι μορφές, το ένα είναι η ηλεκτρονική μάθηση και το δεύτερο είναι η πρακτική εξάσκηση. Σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί κάποιος να υποφεληθεί από το πρόγραμμα, όλες οι παρουσιάσεις και όλες οι διαλέξεις κατά κάποιον τρόπο θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας. Και έτσι κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για μία θεματική ενότητα θα μπορεί να ανατρέξει σε αυτές τις παρουσιάσεις, να πάρει κάποιες γνώσεις και ακολούθως, εφόσον συμβουλευτεί και τα επαρχιακά γεωργικά γραφεία, τους περιφερειακούς γεωργικούς λειτουργούς, να ξεκινήσει την δραστηριότητά του. Κλείνοντας, κύριε Δαμή, θα θέλαμε να μας επισημάνετε τους στόχους του προγράμματος. Οι στόχοι του προγράμματος, όπως και στις προηγούμενες προγραμματικές, είναι ουσιαστικά να καταρτήσουμε τους νέους γεωργούς και να μπουν δυναμικά στον χώρο της γεωργίας, έτοιμοι και φωτιασμένοι με όλες τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε οι επενδύσεις που θα κάνουν στο γεωργικό τομέα να είναι βιώσιμες και να έχουν διάρκεια στον χρόνο. Ουσιαστικά αυτός είναι ο κύριος στόχος. Πέραν τούτου, είναι στόχος άλλος είναι η δικτύωση μεταξύ των ίδιων των παραγωγών μεταξύ τους, αλλά και η επαφή τους μαζί με τις υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργίας και τις γεωργικές εφαρμογές. Συνεπώς, θέλουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να καταλάβουν και οι παραγωγοί ότι το Τμήμα Γεωργίας και οι υπηρεσίες των γεωργικών εφαρμογών είναι δίπλα τους και προσφέρουν σε αυτούς την κατάρτιση αλλά και την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζονται σε ό,τι αφορά την μελλοντική τους πορεία στον τομέα της γεωργίας. Σε ό,τι αφορά περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οποιοδήποτε παραγωγός ενδιαφέρεται, είτε είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων γεωργών, είτε άλλος ο οποίος ενδιαφέρεται να ενταχθεί μελλοντικά, θα μπορεί να αντλήσει πληροφορίες τόσο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, αλλά και από τα τηλέφωνα των κατατόπους επαρχιακών γραφείων ή και του Τμήματος Γεωργίας τα κεντρικά.